Χαίρετε, γεια σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Είναι το βραδινό vlog της Παρασκευής 25ης Δεκεμβρίου 2020. Το είχα προαναγγείλει από το πρωινό vlog το απόψινό, ότι έχει άμεση σχέση. Ο τίτλος είναι «Να αλλάζω το πρόγραμμά μου για μια νέα γνωριμία». Το πρωί συζητούσαμε για το αν η έλλειψη συντρόφου μας προκαλεί προβλήματα, ώστε να γίνουμε people pleasers ή να γίνουμε φορτικοί ή να μπαίνουμε σε γνωριμίες χωρίς να είμαστε έτοιμοι ή σίγουροι για το πρόσωπο που θα είμαστε. Και τώρα έρχεται ένα ερώτημα το οποίο έχει άμεση σχέση με το πώς επενδύω σε μια νέα γνωριμία. Μια φίλη έγραψε το εξής ερώτημα κάτω από το βίντεο: τι προσέχουμε στο ξεκίνημα μιας σχέσης, διαφορές ενθουσιασμού, έρωτα και ερωτικής αγάπης. Θα ήθελα να πω κάτι. Ως single, δηλαδή ως ελεύθερη γυναίκα, έχω ένα γεμάτο πρόγραμμα επαγγελματικά, κοινωνικά, φίλους, οικογένεια, δραστηριότητες. Όλα αυτά μου αρέσουν και τα αγαπώ. Είναι πράγματα που τα έχω διαλέξει και χτίσει χρόνια τώρα. Έχω κατά καιρούς κάνει νέες γνωριμίες που ενώ τους αρέσει αρχικά που είμαι δραστήρια, τελικά δεν τους αρέσει που δεν βγάζω πράγματα από το πρόγραμμά μου για να συναντιόμαστε πολύ συχνά ή για περισσότερες ώρες από την αρχή και ότι ο χρόνος μου είναι σχετικά περιορισμένος. Εγώ δυσκολεύομαι όμως για μια νέα γνωριμία να αφήσω όλα αυτά στην άκρη και θεωρώ ότι μέσα σε μια σχέση πρέπει ο καθένας να διατηρεί τις ασχολίες που το γεμίζουν και έχει επιλέξει. Σίγουρα με τον καιρό θα βρεθεί περισσότερος κοινός χρόνος για ένα ζευγάρι ή θα συμβαδίσουν κάποια από αυτά τα πράγματα. Και έχω την απορία αν αυτό είναι λάθος τελικά. Και αν θέλω να κάνω σχέση, μήπως πρέπει να το πάρω απόφαση ότι θα αλλάξει πλήρως η ζωή μου και θα στερηθώ πολλά από αυτά που κάνω τώρα. Επίσης, δεδομένου ότι συμφωνώ μαζί σου και μου βγαίνει πηγαία, θέλω να υπάρξει χρόνος αλλά και ενδιάμεσος χρόνος ανάμεσα στις συναντήσεις για να δω αν θέλω να ξεκινήσω να δοκιμάζω να μοιράζομαι τη ζωή μου με κάποιον. Κατηγορούμε ξανά για έλλειψη ενθουσιασμού, ότι είμαι στον κόσμο μου κλπ. Πραγματικά ποτέ δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος που μόλις γνώρισε κάποιον άλλον να γίνεται αυτοκόλλητος μαζί του, λες και μέχρι χθες δεν είχε ζωή, και πώς γεννάται αυτή η επιθυμία για κάποιον ξένο ουσιαστικά. Αλλά επειδή από τις εμπειρίες μου νιώθω εγώ η αλόκοτη, είναι απλά θέμα ταιριάσματος ή τελικά υπάρχει κάτι το σωστό. Μ' αρέσεις εσύ, μ' αρέσεις πάρα πολύ και μ' αρέσεις γιατί έχεις μια γεμάτη ζωή και ζεις τη ζωή σου καλά χωρίς να περιμένεις να έρθει ο άντρας, ο πρίγκιπας πάνω στο άσπρο άλογο για να σου φέρει την ευτυχία, αλλά και γιατί δεν δίνεις με τα μούτρα και προβληματίζεσαι. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που θέτεις και μας δίνεις την ευκαιρία να δούμε τις νέες γνωριμίες κάτω από μια άλλη σκοπιά. Τη σκοπιά ενός ανθρώπου που είναι ικανοποιημένος από τη ζωή του. Που είναι ευχαριστημένος από τη ζωή του ως ελεύθερος άνθρωπος, ως single. Το είχα πει και στο πρωινό το vlog ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία εξαίρει και επαίρει την συντροφικότητα και το ζευγάρωμα. Η κοινωνία μας θεωρεί ότι είσαι καλύτερα όταν είσαι ζευγαρωμένος και ότι όταν είσαι μόνος δεν είσαι καλά. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα και η αλήθεια και δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους που είναι μόνοι ή όλους τους ανθρώπους που είναι ζευγαρωμένοι. Θεωρώ ότι η μοναχικότητα και το να είσαι ελεύθερος από επιλογή είναι μια επιλογή δόκιμη στην κοινωνία, την οποία δικαιούμαστε να την έχουμε όλοι. Και είναι πολύ σημαντικό πράγμα να στηρίζουμε τις επιλογές μας. Για παράδειγμα, θέλω να είμαι μόνη μου. Νιώθω την ανάγκη να είμαι μόνη μου. Επιθυμώ να είμαι μόνη μου. Και επειδή επιθυμώ να είμαι μόνη μου, οργανώνω με τέτοιο τρόπο τη ζωή μου, ώστε η ζωή μου να είναι πλήρης και να μην έχω κενά από ψυχαγωγία, από ανθρώπινη επαφή, από επικοινωνία. Έτσι, προγραμματίζω το χρόνο μου να κάνω τις δουλειές μου, να κάνω τις κοινωνικές μου δραστηριότητες, να κάνω τα χόμπι μου, να βρεθώ με τους φίλους μου, να βρεθώ με τους ανθρώπους που αγαπώ, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι φίλοι, είτε είναι συνάδελφοι κλπ. Και δεν κάθομαι μαραζωμένη και μόνη πάνω σε έναν καναπέ να κλαίγω και να κλαίγω με ότι δεν έχω γκόμενο, δεν έχω άντρα, δεν έχω οτιδήποτε. Και το αντίστοιχο για έναν άντρα φυσικά. Γεμίζει το χρόνο του με πράγματα που του αρέσουν, πράγματα χρήσιμα, μαθαίνει να ζει μόνος του, μαθαίνει να ζει μόνος του καλά και δεν περιμένει ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρει μια γυναίκα για να τον κουμαντάρει.
ή μια γυναίκα για να τον νοικοκυρέψει, ή μια γυναίκα για να του μαγειρέψει, να του πλύνει, να του σιδερώσει, να έχουν τι θα έχουν μεταξύ τους και έτσι να είναι γεμάτος. Είναι πολύ καλή επιλογή η μοναχικότητα. Είναι εξαιρετική επιλογή η μοναχικότητα. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Είχα φτιάξει το Μάιο, μέσα Μαΐου, ένα βίντεο, μέσα προς το τέλος Μαΐου, ένα βίντεο που έλεγα τα καλά της μοναχικότητας. Τα καλά του να είσαι μόνος. Και ξεκολουθώ να τα πιστεύω αυτά τα καλά του να είσαι μόνος. Παρόλο που έχουν περάσει 7 πόσοι μήνες από τότε. Δεν μετανιώνω για το ότι έχω επιλέξει να είμαι μόνη αυτούς τους μήνες. Και επιλέγω τη μοναχικότητα και για τη συνέχεια. Δεν ξέρω μετά θα αλλάξω γνώμη. Δικαιούμαι να επιλέξω τη μοναχικότητα. Οπότε επιλέγοντας τη μοναχικότητα, κάνω συνειδητή επιλογή. Χτίζοντας το πρόγραμμά μου και τη ζωή μου με βάση τα δεδομένα που έχω στη ζωή μου. Όπως κάνεις και εσύ. Εσύ όμως έχεις μια διαφορά από μένα. Δεν έχεις βγει από δεύτερο γάμο όπως έχω βγει εγώ. Δεν είσαι σε μια φάση που θες να ανασυνταχθείς. Θες να τα ξαναβρεις με τον εαυτό σου. Θες να επαναπροσδιοριστείς. Οπότε μένεις στη μοναχικότητα. Έχεις και μια επιθυμία για συντροφικότητα. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι θέλεις να κάνεις σχέση. Ή τουλάχιστον σκέφτεσαι να κάνεις σχέση. Τουλάχιστον προσπαθείς να κάνεις σχέση. Εγώ αυτό που θα σου πω να κάνεις είναι να ρωτήσεις τον εαυτό σου και να απαντήσεις έτσι με περίσκεψη και να το σκεφτείς καλά πρώτο απαντήσεις, αν όντως θέλεις να κάνεις σχέση. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να κάνεις σχέση αυτή την περίοδο και αν για σένα είναι προτεραιότητα να κάνεις σχέση αυτή την περίοδο. Για οποιοδήποτε λόγο, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τις προτεραιότητες του, ρε παιδιά. Μπορεί κάποιος να πει, ξέρεις, εγώ έχω μείνει πάρα πολύ καιρό χωρίς σχέση και έχω επιθυμήσει, έχω πεθυμήσει να ερωτευτώ. Και να με ερωτευτούν. Έχω πεθυμήσει να κάνω έρωτα, για παράδειγμα. Έχω πεθυμήσει να περάσω ρομαντικά. Και είναι προτεραιότητα για μένα, στη φάση της ζωής μου, αυτή που είμαι, να έχω ρομαντικότητα. Άρα ναι, αυτό που είναι προτεραιότητα για σένα, θα το προσπαθήσεις δίνοντας του χρόνο και ενέργεια και βάζοντας χώρο μέσα στο πρόγραμμά σου. Δεν είναι κακό να μην θέλει σχέση. Δεν είναι καθόλου κακό. Θα έλεγα ότι για μερικούς από εμάς είναι και ευκταίο να είμαστε στο σημείο του να μην θέλουμε σχέση και να μην ψαχνόμαστε και να μην αναλωνόμαστε σε ανούσιες γνωριμίες. Είναι που ευκταίο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν είναι κακό. Όπως επίσης και δεν είναι κακό και δεν είναι αρνητικό και δεν είναι ντροπιαστικό για έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, να θέλει να δημιουργήσει μια σχέση. Διαβάζω πολλές φορές που λέτε «Θέλω κι εγώ να κάνω κάτι για μένα, θέλω να φτιάξω μια σχέση ζωής». Θέλω να κάνω παιδιά, θέλω να έχω το δικό μου σπιτικό, θέλω να κάνω οικογένεια. Είναι δόκιμο να θέλεις να κάνεις οικογένεια, είναι δόκιμο να θέλεις να κάνεις σχέση, είναι εντάξει να θέλεις να βρεις σύντροφο. Για να βρεις όμως και για να επιτύχεις τη συντροφικότητα, πρέπει να αφιερώσεις χρόνο και ενέργεια. Δεν γίνεται χωρίς. Δεν γίνεται. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Όταν λες θέλω να έχω συντροφικότητα και παράλληλα δεν έχεις χρόνο στο πρόγραμμά σου για να βγεις ραντεβού, δεν έχεις χρόνο στο πρόγραμμά σου για να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο, πώς θα γίνει και πώς θα επιτευχθεί η συντροφικότητα. Δεν γίνεται. Δεν δίνεις καν χρόνο στο δικό σου τον εαυτό να ενθουσιαστείς με κάποιον άνθρωπο. Θυμάστε το βίντεο που είχαμε κάνει για τις κάτω από αυτό το βίντεο σχολίασες, για τις διαφορές του ενθουσιασμού, του έρωτα και της ερωτικής αγάπης. Για να επιτευχθεί ο ενθουσιασμός χρειάζεται τριβή μεταξύ των δύο ανθρώπων και για να επιτευχθούν άλλα πράγματα χρειάζεται τριβή. Μιλάμε για τον ενθουσιασμό τώρα. Άρα, ρώτα καλά τον εαυτό σου, αν όντως θέλεις συντροφικότητα και αν δεν θέλεις, είναι ok, είναι πάρα πολύ ok. Είσαι εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Και ούτε λόγος να ταλαιπωρείσαι να βγαίνεις ραντεβού τη στιγμή που μπορεί να μην θες συντροφικότητα. Αν όμως θέλεις συντροφικότητα και σιγουρευτείς ότι θέλεις συντροφικότητα, φιλενάδα, πρέπει να αφιερώσεις χρόνο. Θα σου έλεγα όλες σου τις μέρες, θα σου έλεγα να έχεις date night. Να έχεις δύο μέρες της εβδομάδας, τις οποίες εάν γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο, να είσαι available, να είσαι διαθέσιμη για να βγεις ραντεβού, για να πας για φαγητό, για να πας για ποτό όταν τελειώσει η καραντίνα, για να βγεις διαδικτυακό ραντεβού που βγαίνει τώρα ο κόσμος από το Skype, ο καθένας με τα ποτά του. Έχει που τρώνε και από το Skype που κάνουν διάφορα. Ναι. Χωρίς χρόνο δεν γίνεται. Ρωτάς πώς μπορεί κάποιοι να γίνονται αυτοκόλλητοι από την πρώτη στιγμή που θα γνωριστούν.
Εάν υπάρχει ψηλή έλξη ερωτική, εάν δηλαδή ελκύονται οι δύο άνθρωποι, υπάρχει ερωτική χημεία και είναι και οι δύο ελεύθεροι και είναι και οι δύο χωρίς άλλη ερωτική προσκόλληση, είναι και οι δύο ξεκάθαρα μόνοι και γνωρίζονται είτε σε έναν ιστοτόπο γνωριμιών, είτε στην εργασία τους, είτε οπουδήποτε. Τώρα είπαμε με την καραντίνα, περισσότερο στο διαδίκτυο γνωρίζονται οι άνθρωποι. Τότε με την πρώτη συνάντηση θα υπάρξουν sparks, θα υπάρξουν φλόγες. Θα υπάρξει μια επιθυμία να αγγίξει ο ένας τον άλλο, μια επιθυμία να μιλήσει ο ένας με τον άλλο, μια επιθυμία να έρθουν πιο κοντά ένας τον άλλο, και αυτή ακριβώς η ελκυστικότητα τραβάει τον ένα προς τον άλλο. Και ο λόγος που μόλις γνωριστούν δύο άνθρωποι που δεν είναι ζευγάρι, αλλά θέλουν να γίνουν ζευγάρι, θέλουν να περνούν πολύ χρόνο ένας με τον άλλο, είναι γιατί υπάρχει αυτή η εσωτερική επιθυμία για ένωση, για σύνδεση, και η επιθυμία η ψυχική, η συναισθηματική για να γνωρίσουν τον άλλο. Εάν δεν σου βγαίνει αυτό το πράγμα, σημαίνει δεν σου αρέσει αυτός που γνωρίζεις. Ή δεν θέλεις να κάνεις σχέση ουσιαστικά. Ή ίσως είσαι κολλημένη καπαλού. Μήπως υπάρχει κάποια παλιά σχέση που δεν την έχεις ξεπεράσει και δεν θες να την απαντήσεις εντός εικόνικης σχέση. Γιατί πραγματικά, εάν μπεις στη διαδικασία να γνωρίσεις έναν άνθρωπο και βγαίνεις σε ένα ραντεβού και αυτός ο άνθρωπος όντως σ' αρέσει, έχεις και από μόνη σου την επιθυμία να ξαναδείς αυτόν τον άνθρωπο, να συνομιλήσεις με αυτόν τον άνθρωπο, να ανταλλάξεις μηνύματα με αυτόν τον άνθρωπο, να ανταλλάξεις βιντεοκλήσεις με αυτόν τον άνθρωπο, το θέλεις. Άμα δεν το θέλεις και δεν υπάρχει ενθουσιασμός, σημαίνει δεν σου κάνει κλικ. Και άμα δεν σου κάνει κλικ, βράσει όριζα. Φυσικά, έχει ανθρώπους που το κλικ τους γίνεται αργότερα. Πρέπει να πετύχεις κάποιον που και αυτός να είναι βραδύκαυστος, που να θέλει χρόνο να του γίνει το κλικ. Από την άλλη, η αντίθετη άκρη είναι αυτό που λέγαμε το πρωί. Οι άνθρωποι που είναι απελπισμένοι, αμέτη μουχαμέτη για να κάνουν σχέση και μόλις δουν κάποιον ή κάποιαν που τηρεί τα απαραίτητα προσόντα, για παράδειγμα είναι ετεροφιλόφιλο πρόσωπο του αντίθετου φίλου ή ομοφιλόφιλο πρόσωπο του ίδιου φίλου, έχει δύο πόδια, δύο χέρια, πολύ βασικά. Δίνουμε τα μούτρα και αναπτύσσουν αμέσως τεράστια έντονα συναισθήματα προς κάποιον ή κάποια που δεν γνωρίζουν. Μόλις γνωρίσεις κάποιον, το φυσιολογικό να νιώσεις και το φυσιολογικό να πεις είναι «μου αρέσεις», εάν σου αρέσει. Όχι «σε θέλω», «σε ερωτεύτηκα», «κεραυνοβολός έρωτας», «θέλω να ζήσω μαζί σου», «σ' αγαπώ». Όχι, «μου αρέσεις», «χαίρομαι που γνωριστήκαμε», «μου αρέσεις», «θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα», «με ελκύεις». Αυτό είναι φυσιολογικό να υπάρξει στην αρχή. Ο ενθουσιασμός είναι αυτό το πράγμα. Γουστάρεις ένα νέο πρόσωπο, δεν έχεις οποιαδήποτε άλλη ερωτική προσκόλληση, άρα είσαι ξεκάθαρος, είσαι ανοιχτός στο να δημιουργήσεις μια νέα ερωτική σύνδεση και έχεις ενδιαφέρον εκείνο το πρόσωπο και ενθουσιασμό για εκείνο το πρόσωπο, το οποίο άμα το γνωρίσεις καλύτερα, μπορεί να το εκτιμήσεις περισσότερο και να το ερωτευτείς και να συνδεθείς περισσότερο μαζί του εφόσον ταιριάξετε κιόλας, ή μπορεί να το υποτιμήσεις, να το δεις όπως πραγματικά είναι, να ξενερώσεις και να φύγει ο ενθουσιασμός και να μην ερωτευτείς. Άρα υπάρχουν δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι να δίνεις με τα μούτρα χωρίς να κρίνεις και χωρίς να επιλέγεις με ποιον άνθρωπο θα συνδεθείς, και το άλλο άκρο είναι να μην δίνεις καθόλου χρόνο και ενέργεια για να γνωρίσεις ουσιαστικά κάποιον άλλον άνθρωπο. Ούτε στη μια περίπτωση έχεις καλές προοπτικές για σχέση, ούτε στην άλλη περίπτωση έχεις καλές προοπτικές για σχέση. Ξαναλέω, εάν θες να μείνεις μόνη σου, fair enough, δικαιούσε, κάντο, απόλαυσέ το, χωρίς ενοχές, μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου να λες ότι θες να κάνεις σχέση. Εγώ το είχα πάθει αυτό το πράγμα παλιότερα, όταν ήταν τα παιδιά μικρά, ήταν μια περίοδος που έλεγα ναι, θέλω να κάνω σχέση, ναι, θέλω να κάνω σχέση, ήθελα να κάνω σχέση, δούλευα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Δηλαδή πήγαινα τα παιδιά το πρωί στο σχολείο, μετά πήγαινα περπάτημα, μετά πήγαινα στο γραφείο, το μεσημέρι σχολούνα από το γραφείο, πήγαινα στο σχολείο να μαζέψω τα παιδιά, πήγαιναμε στο σπίτι να φάμε, να ασχοληθώ λίγο με τα παιδιά, να ξαπλώσω λίγο, η ώρα 4 πήγαινα στο γραφείο, η ώρα 9 επέστρεφα πίσω στο σπίτι, να φάμε με τα παιδιά, να τα λούσω, να τα κοιμήσω, να κάνω μπάνιο και να καθίσω και να αποκοιμηθώ πάνω στον καναπέ. Και αυτή η γυναίκα έλεγε ότι ήθελε να κάνει σχέση. Πώς μπορούσε αυτή η γυναίκα τότε, μιλάω τώρα πριν 15 χρόνια, πριν 10 χρόνια, πώς μπορούσε αυτή η γυναίκα να κάνει σχέση? Μπορούσε.
Έλεγε πως ήθελε να κάνει σχέση. Έλεγε. Έλεγε. Λέει στις φίλες, εγώ θέλω να κάνω σχέση. Τι σχέση θα έκανα με αφού δεν είχα χρόνο να φάω. Είχα χρόνο να κατουρίσω που λέω λόγος. Πώς θα έκανα σχέση. Και εκ των υστέρων έρχομαι και λέω ότι εκείνη την περίοδο εγώ έλεγα πως ήθελα να κάνω σχέση γιατί θεωρούσα ότι έπρεπε να θέλω να κάνω σχέση. Γιατί θεωρούσα ότι ίσως ήμουν και επηρεασμένη από αυτά όλα τα κοινωνικά στερεότυπα. Ότι μια γυναίκα μόνη δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένη. Και όμως ήταν από τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εκείνα. Από τα πιο δημιουργικά και όμορφα χρόνια της ζωής μου. Τα χρόνια που μεγάλωσαν τα παιδιά μου. Τα χρόνια που δημιουργήθηκαν οι προσωπικότητες και οι χαρακτήρες των παιδιών μου. Τα χρόνια που δεν μετανιώνω για όσα λάθος έχω κάνει. Δεν μετανιώνω για τα πράγματα που έχω επιτύχει εκείνη την περίοδο. Για τη δουλειά που έχω, για τις πολλές ώρες που έχω δουλέψει ώστε να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Δεν μετανιώνω για τις εκπαιδεύσεις και τα μεταπτυχιακά που έκανα εκείνη την περίοδο. Δεν μετανιώνω για όλα εκείνα τα πράγματα. Για τα ταξίδια που έκανα που είχα σχέση με τη δουλειά. Για τα γραψίματα που έκανα. Για τα διαβάσματα που έκανα. Δεν μετανιώνω. Εκείνα γούσταρα, εκείνα έκανα. Το λάθος μου ήταν ότι έλεγα θέλω να κάνω σχέση. Γιατί δεν ήθελα. Δεν ήθελα με την έννοια του ότι δεν ήμουν σε θέση και δεν ήταν προτεραιότητα για μένα. Και δεν ήταν και ορθό να ήταν προτεραιότητα για μένα εκείνη την περίοδο, επειδή εκείνη την περίοδο είχα πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Και με πάρα πολλές υποχρεώσεις να ασχοληθώ, τις οποίες εγώ τις είχα δημιουργήσει εκείνες τις υποχρεώσεις, και ήταν δική μου δουλειά να ασχοληθώ με αυτές. Άρα δεν κοροϊδεύουμε ούτε αυτούς, ούτε αλλήλους να λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε σχέση, όταν ουσιαστικά δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε σχέση. Δεν κατηγορώ τον εαυτό μου που δεν ήθελα να κάνω σχέση τότε. Αυτό που κάνω ως αυτοκριτική είναι ότι έπρεπε να το συνειδητοποιήσω και να πω. Κόρη μου, είσαι σε μια φάση στη ζωή σου που έχεις χίλια άλλα δυο να κάνεις. Θα ζήσεις ως τα 90, άμα δεν σε πατήσει κανένα αυτοκίνητο, όπως θα ζήσει η γιαγιά σου. Άντε και έμεινες 5 χρόνια χωρίς σχέση, άντε και έμεινες 10 χρόνια χωρίς σχέση, χαρά στο πράγμα. Γιατί η διαφορά ποια ήταν, η διαφορά ήταν ότι εγώ νιώθα και μια στενοχώρια, ότι δεν με αγαπάει κανείς και δεν με θέλει κανείς, ενώ στην ουσία δεν έδινα σε κανέναν απολύτως την ευκαιρία να με γνωρίσει. Πώς θα έδινα την ευκαιρία να με γνωρίσει, αφού δεν είχα χρόνο να γνωρίσω εγώ εμένα. Λοιπόν. Σε μια νέα γνωριμία, δίνουμε χρόνο για να γνωρίσουμε το νέο πρόσωπο, δεν λέμε μεγάλα λόγια και δεν λέμε μεγάλα λόγια ούτε στον εαυτό μας, ούτε στο άλλο πρόσωπο από την αρχή. Τα βλέπουμε τα πράγματα ρεαλιστικά όπως είναι. Αυτή τη στιγμή νιώθω μια αλφα έλξη για σένα. Αυτή η έλξη είναι σωματική, είναι φυσική, είναι πνευματική, είναι ερωτική, δεν ξέρω τι είναι. Μου αρέσει να βρισκόμαστε, θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα και μετά βλέπουμε. Δεν έπεσε η ζάχαρη μέσα στο νερό. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας και στο άλλο πρόσωπο να γνωριστείτε ουσιαστικά προτού δημιουργήσετε μια σχέση. Και παρόλο που στην αρχή υπάρχει αυτή η έντονη επιθυμία να θέλουμε να περνάμε τις μέρες μας και τις ώρες μας με τον άλλον, μπορεί να έχει προχωρήσει κιόλας μια σχέση. Μπορεί να φτάσει στο σημείο ότι έχουν κοιμηθεί μαζί δύο άνθρωποι, μπορεί να έχουν κάνει και έρωτα. Πάλι χρειάζεται ένα διάλειμμα. Χρειάζεται να μείνει μόνος του ο καθένας, να χωνέψει αυτά που συμβαίνουν, να τα συνειδητοποιήσει, να αρχίσουν να χτίζονται ουσιαστικά συναισθήματα, να συζητήσουν μεταξύ τους πράγματα για να βάλουν τη σχέση τους σε κάποιες βάσεις. Πρώτα απ' όλα περνάει ένα χρονικό διάστημα αλφα μέχρι να πει ο ένας τον άλλο έχουμε σχέση. Ναι, περάσει ένα διάστημα, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες, 3, 5, 10. Το έχω πει και σε άλλο vlog. Δεν σημαίνει ότι αν μην κοιμηθείς με τον άλλο αμέσως τα φτιάξατε. Και αμέσως κάνατε σχέση. Και έχω πει και σε άλλο vlog ότι είναι καλή ιδέα, αν είμαστε πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, υπερευαίσθητοι, το χθεσινό βραδινό το vlog, αν είμαστε, ξέρω εγώ, άνθρωποι που βιώνουμε πολύ έντονα τα συναισθήματα μας, να μην προχωρούμε σε ερωτική επαφή, προτού νιώσουμε σίγουροι μέσα σε αυτή την κατάσταση, για να μην έχουμε μετά όλα αυτά τα ξεσπάσματα, τα συναισθηματικά και όλες αυτές τις ανασφάλειες και όλα αυτά που προκύπτουν μετά που έρθουμε πολύ κοντά με έναν άνθρωπο και θα πρέπει βιαίως να αποχωριστούμε. Οι σχέσεις έχουν μία κυκλικότητα, μία φυσικότητα όπως την άμποτη και την παλήρια. Έρχονται κοντά οι άνθρωποι, μένουν και μόνοι. Έρχονται κοντά, μένουν και μόνοι. Αυτό που ρωτάει η φίλη στο ερώτημά της, αν είναι καλή ιδέα μετά που ένα ζευγάρι θα είναι μαζί, να έχει ο καθένας τις ξεχωριστές δικές του δραστηριότητες, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Όμως, φίλη, για να δημιουργηθεί το ζευγάρι, χρειάζεται και οι δύο να αφιερώσουν χρόνο, όχι όλο τους το χρόνο, όχι το 100% του χρόνου τους, όχι το 80% του χρόνου τους. Τουλάχιστον ένα 40% του χρόνου τους, του ελεύθερου, να το αφιερώσουν στο να γνωρίσουν το άλλο το πρόσωπο. Επειδή επενδύουν στον εαυτό τους σε εκείνη τη γνωριμία, δεν επενδύουν στον άλλο. Θέλω εγώ να έχω μία σχέση, θέλω μία σχέση η οποία να έχει αυτά και αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά, οπότε κάνω interview, κάνω συνέντευξη, ελέγχω αν το πρόσωπο αυτό που έχω γνωρίσει, βγαίνοντας ραντεβού μαζί του, τα interview, τα dates, βγαίνοντας ραντεβού μαζί με αυτό το πρόσωπο για να δω αν αυτό το πρόσωπο μου ταιριάζει, αν μου αρέσει,
Και αν του αρέσω κι εγώ, και αν της αρέσω κι εγώ, βλέπουμε και κάνουν. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις σχέση χωρίς να αφιερώσεις χρόνο. Γίνεται. Θα πήγαινες να αγοράσεις ένα σπίτι χωρίς να κάνεις έρευνα αγοράς. Θα αγόραζες ένα αυτοκίνητο χωρίς να το ψάξεις. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο για παράδειγμα. Το καινούριο είναι εντάξει, του κουτιού βλέπεις εκεί. Μπαίνεις σε διάφορες ιστοσελίδες, βλέπεις ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός αυτοκίνητου. Όπως πήραμε εμείς το αυτοκίνητο της Κυριακής. Πήγαν τα παιδιά στο ίντερνετ, τους είπα ψάξτε να βρείτε ένα αυτοκίνητο το οποίο να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, να γίνει σε αυτό το εύρος τιμής και μου βρήκαν το αυτοκίνητο Hyundai αυτό που πήρε Κυριακή. Και πήγαμε και το πήραμε επί τόπου. Αλλά ήταν αυτοκίνητο καινούριο. Η σχέση που θα κάνεις και στην ηλικία μας δεν είναι καινούριο αυτοκίνητο. Είναι δεύτερο χέρι, τρίτο χέρι, πέμπτο χέρι, έκτο χέρι. Οπότε πρέπει να το ψάξεις καλά το ζήτημα. Να δεις αν θα έχει επίδοση, απόδοση, αν σου κάνει, αν σου ταιριάζει. Αν του κάνεις, αν της κάνεις, αν της ταιριάζεις κλπ. Είναι πολύπλοκες οι σχέσεις και χρειάζονται χρόνο και ενέργεια για να χτιστούν και να δημιουργηθούν. Και είναι πολύ κακή ιδέα να μην επενδύουμε αυτό το χρόνο στην αρχή και μετά να πηγαίνουμε αψήφιστα να κάνουμε σχέσεις προβληματικές και μετά να επενδύουμε χρόνο και ενέργεια και χρήματα στους ψυχολόγους και στους ψυχοθεραπευτές και στους δικηγόρους και δεν ξέρω εγώ πού αλλού για να ξεμπερδέψουμε από εκείνη την κατάσταση. Αυτά. Γράψτε τη γνώμη σας στα σχόλια και πέστε μου, εσείς έχετε αφιερώνετε χρόνο στο να γνωρίσετε έναν άνθρωπο για να δημιουργήσετε μια σχέση ή το παίρνετε στο σορολόπ που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Στο σορολόπ σημαίνει το παίρνει στα χαλαρά, στο αστείο και δεν ασχολείστε ιδιαίτερα και μετά λέτε ναι θέλω σύντροφο αλλά δεν βρίσκω, θέλω να βρω γυναίκα αλλά δεν βρίσκω, θέλω να βρω άνδρα αλλά δεν βρίσκω. Και ξαναείπαμε όπως και το πρωί, δεν είναι απαραίτητο να έχεις άνδρα για να είσαι καλά, δεν είναι απαραίτητο να έχεις γυναίκα για να είσαι καλά. Μπορεί να είσαι και μόνος σου καλά, μπορείς να είσαι και μόνη σου καλά, αλλά you should own it. Θα πρέπει να το λες, να το πιστεύεις και να το βιώνεις. Να ξέρουμε ποιοι είμαστε, να ξέρουμε τι θέλουμε και να υποστηρίζουμε τις αποφάσεις μας δυναμικά. Έτσι, βάζοντας την προσπάθεια μας στοχευμένα, θα επιτύχουμε και τους στόχους μας. Είτε το στόχο μας να είμαστε μόνοι μας καλά, είτε το στόχο μας να είμαστε σε μια υγιή σχέση καλά. Αυτά, Χριστουγεννιάτικα το βράδυ, θα τα πούμε. Φιλιά!